La Furena, in the rock. We want to rise up, rise up. Αντίξε κι να εδώ. Αυτό που θέλα λέει κι εγώ. Να βρεθεί η στιγμή που θα είμαστε ξανά μαζί. Θα διασκεδάσει όπως θέλω. Μαζί με σένα το ξέρω. Τα αφαιτώ δίχως σκέψη. Γιατί είναι έτσι, γιατί έτσι είναι. Και παίρνω
Μας ξεσηκώνεις. Δεν μπορώ κι εγώ, δεν θέλω και πολύ να σηκωθώ. Τι κάνεις, Ελενάκη μου? Μικροφωνάκι δικό σου ή δικό μου? Το δικό σου, μάλιστα, πολύ νομίζω. Ωραία. Κράτα το δικό μου τότε. Τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά. Όχι, Παναγία μου, πολύ κόσμο έχει. Να σου πω, τι ωραία που είναι απόψε εδώ. Έχω μία απορία. Τι. Μου επιτρέπεις? Πες το. Δικό μου είναι. Σου είναι. Το έκοψα, δυστυχώς το έκοψα. Το έκοψε. Όσες έχουν σγουρά μαλλιά ξέρουν, θα κάνουν 3 χρόνια να μακρύνουν αυτά. Δεν πειράζει. Σ' αρέσει όμως να αλλάζεις και να ανανεώνεσαι, βρε παιδί. Συνέχεια, μου αρέσει πολύ. Και έχεις αφήσει όμως αυτό το σγουρό μαλλί, το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όμως. Μ' αρέσει, θα το γυρίσεις ποτέ? Και εμένα μου αρέσει, αλλά ξέρεις, ένα λούσιμο είναι. Αν μου ρίξει λίγο νεράκι, τόσο γίνομαι πάλι. Το στέγνωμα, εγώ αναρωτιέμαι σε αυτό. Είναι το λούσιμο, είναι πολύ, ένα. Πολύ, πολύ, το στέγνωμα, δεν ξέρω πόσες ώρες πάρα, κάνει. Πάρα πολύ. Είσαι μία κούκλα πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για τον διαγωνισμό. Συγχαρητήρια στο T-Live. Νομίζω ότι αυτές τις μέρες που περνάμε τόσο δύσκολα και ο κόσμος κάθε μέρα ακούει τι θα γίνει με τα προβλήματα, με τα οικονομικά, δίνεται μια πάρα πολύ ωραία νότα. Συγχαρητήρια. Θέλω να χειροκρότημα για το T-Live, για Τατιάνα Στεφανίδου και για όλο αυτό που γίνεται απόψε εδώ και για την υπέροχη, υπέροχη παιδιά, η γυναικάρα. Συγγνώμη, έτσι, αλλά σε έβλεπα από μέσα γιατί το βλέπουμε live. Έτσι, εγώ το βλέπα live μέσα. Mm-hmm. Μέσα είναι το πάρα πολύ όμορφο αυτό που κάνετε. Τα κορίτσια είναι κούκλες. Ιδέες. Νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο το έργο της Κρητικής Επιτροπής και θέλω να πω ότι σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα θα ξέρουμε τη δεκάδα. Θα ξέρουμε τη δεκάδα η οποία παίρνει το πράσινο φως για να συνεχίσει τη διαδικασία των ερωτήσεων πάλι με την Κρητική Επιτροπή, που θα αναδείξει βέβαια και τις νικήτριες. Το καλό είναι ότι από τις 10 κοπέλες που θα μπουν στην τελική δεκάδα, οι 8 θα φύγουν με ένα τίτλο. Οι άλλες 2 και όχι μόνο οι 2, αλλά και οι υπόλοιπες που ενδεχομένως δεν προκριθούν στη δεκάδα, έχουν γίνει νικήτριες. Πήρανε μέρος σε μια μαγική βραδιά από την οποία σίγουρα έχουν να πάρουν πολλά. Συμφωνείτε? Συμφωνείτε ότι είναι μια πάρα πολύ καυτή παρουσία η Ελένη, την οποία θα την ξαναδούμε στη συνέχεια βέβαια. Και ξέρω ότι θα μας πεις και ένα καινούργιο ποιο κομμάτι. Ποιο έρωτα πεθαίνεις. Ποιο έρωτας πεθαίνεις, έτσι λέγεται. Να σου πω, αυτή η έκφραση εμένα μου αρέσει πολύ. Δεν το ποιο πεθαίνεις. Ποιο ωραίο πεθαίνεις. Ποιο άσχημο πεθαίνεις. Ποιο cool πεθαίνεις. Αυτή η έκφραση νομίζω ότι είναι από τις πιο πετυχημένες που έχω ακούσει από τη νέα γενιά. Γιατί εδώ η παλιά καραβάνα έχει μείνει λίγο πίσω. Το έκανε τραγούδι τελικά. Το έκανε τραγούδι ο Γαβριλίδης και ο Παπα-Νικολάου και λέγεται Ποιο έρωτας πεθαίνεις. Νομίζω ότι εδώ μέσα ποιο έρωτας πεθαίνεις με όλες αυτές τις γυναίκες ωραίες και όλο αυτόν τον κόσμο. Σε βλέπω υποψήφια στα Mad World φέτος για την κατηγορία τουλάχιστον. Ατάκα. Είμαι σίγουρη. Μακάρι. Ελένη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε δούμε και στη συνέχεια. Πήγε να ξεκουράσεις, έλπε σε λίγο. Τώρα σκέφτομαι να φωνάω.